είναι Ταμπάρο το Σάββατο 10 του μηνός, Swan Angelica 11 του μηνός, Madame Butterfly 16 του μηνός, 24 και 25 είναι η Ιφηγένεια Εντάβη στο Βασιλικό και ο Προμηθέας Δεσμότης 30 του μηνός, δηλαδή αυτός από την Ιφηγένεια Εντάβη, όλα τα υπόλοιπα θα πληθούν στο 2 Ρωμαϊκής Αγοράς. Θα θέλεις να μας πει και ποια είναι αυτά τα οποία συμμετέχουν με ξένοι. Το Ιταμπάρο και η Σουόρα Αντζέλικα είναι σε συνεργασία με τον Dublin Opera Studio και το δικό μας studio εδώ, δηλαδή και παιδιά που συμμετείχαν στις παραγωγές αυτές τον Ιούλιο που κάναμε μαθητές, νέοι τραγουδιστές στο Δουβλίνο, αλλά και άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα έργα πάλι μαθητές εδώ του studio όπερας στη Θεσσαλονίκη. Οπότε γίνεται μια σύμπραξη τώρα. Αυτά είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι τα δύο έργα που είναι το Opera Studio. Έρχονται από Ισπανία, από Ιρλανδία, από Βερολίνο, από διάφορα μέρη του κόσμου, εν περιπτώσει, και συμπράττουν εδώ με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, άτομα από το Opera Studio συμμετέχουν σε μικρότερους ρόλους στη Madame Butterfly, που είναι πλέον επαγγελματική παραγωγή, αλλά έχει και κάποιους ρόλους με τους νέους τραγουδιστές. Και η παραγωγή, η οποία έρχεται από την Αθήνα, είναι ο Προμηθέας Δεσμότης. Παναγιώτη του Καρούσου, όπου συμμετέχουμε και εμείς επειδή έρχονται εδώ πέρα κτλ. Αλλά είναι η παραγωγή αυτή είναι από την Αθήνα. Αυτές νομίζω. Ναι, αυτές. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι γνωρίζετε από όπερα, ξέρετε φυσικά ότι ένα από τα θέματα της όπερας είναι σε ποια γλώσσα θα τραγουδηθεί η όπερα. Έτσι. Και πας, ας πούμε, στην Γερμανία και ακούς Ιταλικά και πας στην Ιταλία και ακούς Γερμανικά, που λέει ο λόγος. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι όπερες όταν γράφτηκαν, γράφτηκαν στη γλώσσα του τόπου που βρισκόντουσαν για να τις καταλάβει το κοινό. Δεν γράφτηκαν δηλαδή για άλλο λόγο. Και γενικά στην Ελλάδα η μετάφραση στα ελληνικά είναι μια υπόθεση η οποία είχε ψηλοκαταργηθεί. Το κάνανε μόνο για κάποιες κομικές όπερες ίσως. Δεν το κάνανε ποτέ για σοβαρές. Και για όπερα. Δεν το κάνανε ποτέ για δραματικές όπερες. Όχι σοβαρές όπερες, για δραματικές όπερες. Αυτό που έχουμε κάνει τώρα εμείς λοιπόν είναι ότι γενικά έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό να πειραματιζόμαστε με το να μεταφράζουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πειράματα μεταξύ. Έτσι, έχουμε κάνει πειράματα με ηλεκτρικές κιθάρες, με περιοχές ενορχιστρώσεις, διάφορα κόνσεπτ και σκηνοθετικά κτλ. Αλλά το βασικό το οποίο βλέπουμε ότι πραγματικά ο κόσμος το εκτιμάει πάρα πολύ είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Υπάρχουν κάποιοι προφανώς οι οποίοι είναι λάτρεις της όπερας, οι οποίοι προτιμούν την όπερα στην original γλώσσα. Και προφανώς τους σεβόμαστε πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους, το καταλαβαίνουμε και τιμούν όλους εμάς οι καλλιτέχνες με αυτή τη στάση, αλλά η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους τραβήξει και να σεβαστεί το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι λάτρεις της όπερας. Έτσι, δεν χρειάζεται όλοι να αγαπάνε ένα είδος τέχνης. Και ως εκ τούτου, εφόσον τους τραβάζει, να τους σέβεσαι και να τους δίνεις τη δυνατότητα να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το είδος τέχνης. Κατά συνέπεια, η μετάφραση είναι κάτι το οποίο έχουμε δει ότι εκτιμάται πάρα πολύ. Και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να απαιτούμε και από ξένους καλλιτέχνες να μαθαίνουν όπερα στα ελληνικά. Όπως όταν εμείς πηγαίνουμε σε άλλες χώρες και μαθαίνουμε όπερες σε άλλες γλώσσες, γιατί ένας μέσος επαγγελματίας τραγουδιστής όπερας μιλάει τουλάχιστον τρεις γλώσσες. Δηλαδή τα βασικά, τα ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά. Και φυσικά αγγλικά μιλάμε όλοι, οπότε όπως καταλαβαίνετε τώρα αρχίσαμε να βάζουμε μέσα στην κατάσταση αυτή και τα ελληνικά, εφόσον έτσι και αλλιώς, όπως λέω εγώ, όλοι οι φίλοι μιλάει έτσι και αλλιώς ελληνικά. Εντάξει, ίσως όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Όπως τους λέω, μιλάτε ήδη ελληνικά και δεν το ξέρετε. Οπότε και αυτή για αυτούς είναι ένα challenge. Έτσι, είναι μια πρόκληση ωραία να, όταν έρχονται εδώ πέρα να σέβονται το γεγονός ότι ο Έλληνας θέλει να ακούει ελληνικά, γιατί έτσι καταλαβαίνει καλύτερα και άρα έχετε με περισσότερη ευχαρίστηση και αμεσότητα κοντά με το έργο που βλέπει, δεν χρειάζεται συνήθεια να κοιτάει τους υπεύθυνους. Όσο να είναι, όταν ακούμε κάτι στη δική μας γλώσσα, είναι πιο εύκολο να μιλάει καλύτερα. Και έτσι κάναμε φέτος με την Ιφηγένεια του Gluck. Σε πειράζει που συνέχεια. Ναι. Κάναμε με την Ιφηγένεια του Gluck αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα εντάξει, η Ιφηγένεια είναι ελληνικό έργο, δεν έχει κανένα λόγο να τραγουδίσει στα γαλλικά, στην πραγματικότητα. Οπότε έβαλα πάνω στο το λιμπρέτο, ξαναγράφηκε το λιμπρέτο, έβαλα το κείμενο του Ευρυπίδη, δηλαδή πήρα μια μετάφραση συγκεκριμένα από τις εκδόσεις της Ζήτρος, δεν θυμάμαι τώρα τον μετέφραση, μπορώ να σας το λέω. Και θα υπάρχει και στο πρόγραμμα και έγινε ένα
μετάφραση του έργου του Ευρυδίδη πήρα από λιμπρέτο και το ξανάγραψε ουσιαστικά. Αυτό βέβαια έγινε, πάνω στην όπερα έγινε και μια αλλαγή, δηλαδή δεν είναι ακριβώς τα μέλη, τα μουσικά όπως τα ακούμε στο original, γιατί ο Γκλουκ εκτός από διασκευή του λιμπρέτου έκανε και μια γενικότερη διασκευή, γιατί φανταστείτε ότι το έργο αυτό γράφτηκε το 1780, λέω τώρα, κάπου εκεί, και για τις ανάγκες της εποχής έπρεπε να διασκευάσει το έργο του Ευρυδίδη. Εγώ λοιπόν το ξαναδιασκευάζω και το φέρνω πίσω στην αρχική του δομή, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή δεν παρουσιάζω τον Θώα στην αρχή του έργου όπως είναι στην όπερα, δεν έχω τον μπαλέτο των σκηθών, γιατί δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να δούμε τώρα στο 2016 τους σκήθες να χοροπηδάνε. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι ανάγκες και θεωρώ ότι και το έργο του Ευρυπίδη σαν δομή δραματουργικά και δραματικά είναι πολύ πιο ισχυρό. Οπότε πήρα το έργο του Γκλουκ και το άλλαξα με τέτοιο τρόπο ώστε να ακούγεται πάλι το έργο, αλλά να εξυπηρετεί το κείμενο του Ευρυπίδη. Είναι αυτή η δουλειά ακριβώς για αυτές τις παραστάσεις εδώ στο Βασιλικό Όπερα. Συγγνώμη. Και αυτό για το γεγονός ότι παίζουμε σε έναν χώρο που είναι αμυγός θεατρικός, οπότε θεωρήσαμε όλοι ότι πρέπει να πλησιάσουμε τη δουλειά μας έστω στο μέρος του κειμένου, στον θεατρικό κόσμο και όχι στον θεατρικό. Αυτά για την υγεία. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω εγώ γύρω από αυτό το θέμα, είναι ότι πλέον σιγά σιγά ζητάμε από ξένους καλλιτέχνες που δεν είναι Έλληνες, εφόσον θέλουν να συνεργαστούν σε μια τέτοια παραγωγή μαζί μας, πρέπει και αυτοί να μάθουν στα ελληνικά. Και τώρα το πειραματιζόμαστε αυτό φέτος για πρώτη φορά. Στην Ιφηγένεια θα γίνει δηλαδή η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό. Ο Τζον Ρόναν από την Ιρλανδία θα κάνει τον ρόλο του Πιλάτη, ο οποίος είναι ένας μεσαίος ρόλος, δεν είναι δηλαδή μικρός, δεν θα πει τις λέξεις, θα πει αρκετά πράγματα, ο οποίος πρέπει να το πει στα ελληνικά. Δηλαδή πρέπει να μάθει τις ανάγκες του έργου σε μια γλώσσα που δεν είναι καν συνηθισμένη στην ώρα. Και αυτό είναι μια πόρτα που ανοίγει για την ελληνική αγορά με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους. Δηλαδή αρχίζει και δημιουργείται ένας σεβασμός απέναντι στον Έλληνα ακροατή και από τους ξένους σε σχέση με αυτό και από τους μη ομιλούντες ελληνικά τέλος πάντων. Είναι το πρώτο βήμα. Τώρα, στο θέμα του Opera Studio, οι τρεις όπερες οι οποίες ανεβαίνουν του Πουτσίνη θα είναι όλες τα ιταλικά, γιατί το Opera Studio έχει το χαρακτηριστικό ότι επειδή ακριβώς είναι εκμάθηση, για να μπορέσεις να προσελκύσεις μαθητές, πρέπει να την κάνεις το original γλώσσα. Γιατί το έχει άλλο σκοπό, είναι εκπαιδευτικό σκοπό. Ακριβώς. Οπότε πρέπει αυτά τα παιδιά τους και εμείς μάθαμε αυτά τα έργα αρχικά στην original γλώσσα. Έτσι πρέπει να μάθουμε για αυτή. Αργότερα το τι θα γίνει στον επαγγελματικό χώρο. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πάει Γερμανία, όπως είχα πάει και εγώ και τραγούδισα την κάρμα στη Γερμανία. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά επειδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε πρώτη φάση τα έργα του Opera Studio ανεβαίνουν στην αρχική του γλώσσα. Και τέλος, ο Προμηθέας Δεσμότης είναι από Έλληνα συνθέτη, γραμμένο στα ελληνικά και θα είναι κανονικά στα ελληνικά αυτές οι δύο. Δηλαδή, η Ιφηγένεια και ο Προμηθέας Δεσμότης είναι πλέον στα ελληνικά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε να σας πούμε. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω τώρα κάτι διαφορετικό σε σχέση με το καλλιτεχνικό κομμάτι. Όπως βλέπετε, είμαστε στο Θέατρο Αλέξανδρος. Υπάρχει μια υποστήριξη φέτος από την περιφέρεια. Είμαστε υπό την αιγίδα τους δηλαδή. Μας βοηθάνε δίνοντας αυτόν τον χώρο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είχαμε σε άλλες εποχές. Οι πρόοδες δηλαδή θα γίνουν εδώ. Κάποια στιγμή θα γίνει και μια παράσταση, δεν ξέρω πότε. Και στο διαφημιστικό κομμάτι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Επίσης έχουμε υποστηρικτές από τη μία το Fondation Culturelle Nationale του Λουξεμβούργου που υποστηρίζει την πρωταγωνίστρια που θα έρθει να τραγουδήσει τη Madame Butterfly. Έχει δηλαδή έδωσε ειδικά το κράτος στο κομμάτι του πολιτισμού μία βοήθεια στον καλλιτέχνη αυτό που είναι από το Λουξεμβούργο για να έρθει να πρωταγωνιστήσει εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε ότι οι συνθήκες οικονομικές είναι πολύ δύσκολες. Οπότε η Πατρίσια Φρέρες έχει αυτή την υποστήριξη από πίσω της. Έρχεται δηλαδή με την υποστήριξη του κράτους του Λουξεμβούργου. Έχουμε μια υποστήριξη μικρή από το Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη και οι συνεργασίες μας φέτος είναι με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η Ιφηγένεια συγκεκριμένα, με το Dublin Opera Studio, αυτά τα έργα τα δύο, το Ταμπάρο και η Σχόρα Αντζέλικα, και με τον όμιλο της UNESCO Πυραιός Κινήσεων σε ό,τι αφορά το Προμηθέα Δεσμότης. Αυτές είναι οι συνεργασίες μας φετινές. Πρέπει να σημειωθεί κάτι το οποίο ρωτήθηκα και χθες από έναν δημοσιογράφο, ότι υποθέτουν τέλος πάντων ο κόσμος ότι το γεγονός ότι κάνουμε αυτές τις παραστάσεις δωρεάν σημαίνει ότι έχουμε κάποια μεγάλη επιχορήγηση. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει. Έχουμε κάποιες μικρές υποστηρίξεις, οι οποίες μας καλύπτουν κάποια μικροέξοδα ή σε είδος
Αλλά εμείς αυτό που έχουμε δημιουργήσει σαν κατάσταση είναι ότι εμείς προσφέρουμε 4 παραστάσεις δωρεάν στον κόσμο και σε όποιους αρέσουν αυτές οι παραστάσεις υπάρχει και μια παράσταση από την οποία θα αμυθούν όλοι, η οποία είναι η Ιφηγένεια. Όπως κάναμε και πέρυσι, δηλαδή, υπήρχαν 3 παραστάσεις δωρεάν για τον κόσμο και υπήρχε μετά η Νόρμα, η οποία ήταν παράσταση επιπληρωμή. Δηλαδή, ο βασικός, εμάς, όλη μας η αμοιβή προέρχεται από τον κόσμο, δεν προέρχεται από κάποια επιχορήγηση. Οι επιχορηγήσεις, οι πολύ μικρές που παίρνουμε, είναι ίσα-ίσα να καλυφθεί ένα έξοδο, μια μεταφορά, ένας χώρος, μια διαφήμιση, μια υποστήριξη τέτοιου τύπου. Αυτό το λέω όχι υποτιμώντας την υποστήριξη που έχουμε. Η υποστήριξη που έχουμε έχει υπάρξει ακρογωνιαίος λίθος για μας. Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Οι χώροι δηλαδή, αυτοί που μας δίδονται και όλα αυτά είναι εξαιρετικοί και η βοήθεια, η διαγωνιστική, πάρα πολύ σημαντική. Απλά το λέω για να το ξέρει ο κόσμος ότι οι αμοιβές μας εμάς προέρχονται μόνο από ό,τι δώσει ο κόσμος ο ίδιος. Δεν έχουμε δηλαδή. Και αυτό είναι και ένας λόγος. Θυμάσαι πέρυσι που με ρώτησες για άλλες ομάδες κτλ. Αυτό είναι ένας λόγος που καθιστά αρκετά δύσκολο σε άλλες ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί έχει έρθει ο άλλος από όπου είναι να έρθει, όπως έχει τώρα η Πατρίσια από το Λουξεμβούργο, όπως έχετε ο προμηθέας δεσμότης από την Αθήνα. Πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη από πίσω. Γιατί ο άλλος δύσκολα ξεκινιέται από την πόλη του να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να κάνει κάτι όταν δεν υπάρχει επιχορήγηση. Αυτό είναι θέμα δηλαδή καθαρά οικονομικό. Ελπίζουμε στο μέλλον φυσικά να έχουμε και να μπορούμε να ανοίξουμε και σε παραπάνω ομάδες. Ελπίζουμε επίσης οι ομάδες αυτές που θέλουν να συμμετέχουν και αυτές να βρουν άτομα που να τους υποστηρίξουν και να έρθουν, γιατί οι πόρτες του φεστιβάλ είναι ανοιχτές. Δηλαδή, εμείς ιδανικά δεν θέλουμε να κάνουμε όλα. Θέλουμε να καθιερωθεί το φεστιβάλ και να έχουμε και εμείς το κομμάτι μας, αλλά να συμμετέχουν όσο περισσότερες ομάδες γίνεται, κυρίως από την Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό που υπάρχει ενδιαφέρον, που έχει αρκετό κομμάτι. Yes. Well, I'm very happy to be part of the studio and part of the festival. It gives a wonderful experience to young singers. It gives them the possibility to take part in a fully staged production with orchestra, with a wonderful conductor, with a wonderful director, and it gives you the possibility to take your steps into the profession. And we have really so much support from Cassandra and from Billy. And it is wonderful to get the experience to portray an important role in the opera. So I'm very happy that I'm one of the people who have been chosen to participate. And I'm very much looking forward to perform in Greece, because it's my very first time to Greece. And I'm looking forward to perform in the wonderful auditorio and enjoying the rehearsal process very, very much. And you want to say something about your role in this role, Angelica? Like for the character? Yes. Well, it's Ia Principessa. It's quite a dark role. It may seem from the beginning. It's a person who had a lot of responsibility for this young person, Zura Angelica, and she was not very happy with the choices that Zura Angelica took. She has a very hard character, and but on the other side, she seems to be also vulnerable, but she is not allowed in her position to show it, and it's quite not easy to portray those two sides of the character. So that it's not just one-dimensional character that is just very hard and doesn't understand anything from life, but also that she has deep feelings, but in her position she's not allowed to show it. I think that would be quite interesting to portray those two sides from this one. What you said is from the Luxembourg, right? Patricia.